τώρα έχουμε την προσοχή μας για λίγα λεπτά επάνω στη φωτιά. Για να έρθει να. Όχι, όχι, έφυγε. Ένα λίτρο ήταν. Πάνω στη φωτιά. Είναι μετρημένες οι αναλογίες. 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 1 λίτρο γάλα. Είναι οι κλασικές αναλογίες για να κάνετε την μπεσαμέλ. Οπωσδήποτε δεν ξεχνάτε. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι λευκό. Ωραία. Και οπωσδήποτε εγώ θα βάλω και λίγο λευκό πιπέρι μέσα, λίγο, γιατί αν βάλετε μαύρο θα φαίνεται. Δεν ξεχνάω να βάλω, παιδιά, και το μοσχοκάριδο, γιατί μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο πάντα. Δεν υπάρχει. Μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο για μένα είναι, λοιπόν, μέσα. Και το μοσχοκάριδο τριμμένο να βγάλει τα αρώματά του. Ο κιμάς μου είναι έτοιμος, βλέπετε, έχει τελείως αλλάξει το χρώμα του. Θα ρίξουμε μέσα τώρα τα λαχανικά μας. Έτσι. Μέσα και τα λαχανικά μου, με το καροτάκι να γλυκάνει, να μοσχομυρίσει και να πάρει τέλεια γεύση. Μέσα θα βάλω και μια σπασμένη σκελίδα σκόρδο και θα την ψιλοκόψω κιόλας λιγάκι για να προλάβουμε να μας γίνει. Δες εδώ τι ωραία χρώματα που έχει πάρει. Ωραία. Στην μπεσαμέλ, όταν φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, θα έχετε την προσοχή σας, έτσι. Όχι σαν και εμένα που την άφησε για να πάω στον κιμά. Όχι, όχι, όχι. Θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας, γιατί καμιά φορά πιάνει από κάτω ή θα μας κομπιάσει. Αλλά με ένα καλό σύρμα κάνετε δουλίτσα ωραία. Τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Θα τα στραγγίσω. Ωραία. Τα παίρνω. Ναι, ναι, ναι. Θα τα φέρεις εσύ. Ναι. Έλα. Ρίξτε τα μου εδώ μέσα. Μπράβο. Μπράβο, αστάσου. Και μετά θα τα ξαναβάλουμε στην κατσαρόλα. Θα τα τεινάξουμε καλά. Επειδή έχουν τρύπα τα ζυμαρικά, θέλω να φύγει από μέσα όλο το νερό, εντάξει. Να φύγει από μέσα όλο το νερό. Έσβησε το μάτι πάλι. Μάλιστα. Ωραία. Μας είχαν σβήσει τα μάτια. Λοιπόν, βλέπετε, σιγά σιγά η μπεσαμέλ μου δένει, είναι σχεδόν έτοιμη. Ο κιμάς τσιγαρίστηκε το κρεμμυδάκι μαζί με τα λαχανικά. Και θα ρίξω μέσα. Αν θέλετε, μπορείτε να σβήσετε με λίγο κονιάκ ή με λίγο κρασί. Θα ρίξω μέσα την ντομάτα μου και θα αφήσω τον κιμά μου να μαγειρευτεί, αφού του βάλω και τον αρωματίσω με ένα δαφνόφυλλο, με ένα κλωναράκι κανέλα. Νερά δεν θα βάλω, φίλοι μου. Θα βράσει στα νερά του τα ίδια, τα δικά του. Ωραία σάλτσα. Θα βράσει εδώ, όπως βλέπετε, βλέπετε που κατεβάζει ζουμί. Και τι είναι μυστικό που εσύ πάντα βάζεις πρώτα το κιμά και τον αφήσεις. Εμένα μου αρέσει πάντα πρώτα ο κιμάς, ναι. Πάντα μου αρέσει να βάζω πρώτα το κιμά. Μοιράζει. Έλα, με δύο χέρια. Αφήνω με το δεξί και το αριστερό να κατέβουμε. Το έχω χαμηλά, γιατί επειδή μιλάμε και επειδή ξεχνιόμαστε, για να μην κλαίμε μετά. Μέχρι να γίνουν τα υπόλοιπα υλικά που στην ουσία είναι σχεδόν έτοιμα, θα αφήσω δηλαδή μόνο τον κιμά, συγγνώμη, θα αφήσω μόνο τον κιμά να πιει τα υγρά του. Θα ρίξω και λίγο λαδάκι εδώ στα μακαρόνια μου, γιατί αφού τα έβρασα. Βγάλω τα από τη ζέστη. Θα ρίξω λίγο λαδάκι και θα τα ανακατέψω για να μην κολλήσουν και γίνουν όλα ένα. Έτοιμη και η κρέμα μου. Βλέπετε τι ωραία που έγινε. Ναι, ωραία. Λία, φανταστική, είναι η κλασική μπεσαμέλ. Μέχρι εδώ αυτό που κάναμε, βούτυρο, αλεύρι, γάλα, είναι η κλασική μπεσαμέλ. Ωραία. Τώρα θα δείξουμε μια δεύτερη σάλτσα. Μα αυτή η σάλτσα είναι βάση για να κάνουμε μια νέα σάλτσα. Τι θα κάνω. Το βγάζω από πάνω. Είναι εκτός φωτιάς, εντάξει. Ναι. Είναι εκτός φωτιάς. Τη βλέπετε τι ωραία που είναι. Βελούδι είναι και ωραία. Θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει στην ελληνική κουζίνα, όταν φτιάχνουμε τα παστίτσια μας και τις μουσακάδες μας, να λέμε μπεσαμέλ την κρέμα που τις βάζουμε μέσα τα τυριά και τα αυγά. Η κλασική μπεσαμέλ στην γαλλική ορολογία είναι αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Τέλος. Από εδώ και πέρα, ό,τι βάλουμε μέσα, θα βάλουμε δηλαδή το τυρί μας και θα βάλουμε και τα αυγά, κάνουμε μια νέα σάλτσα. Θα το ανακατεύεις γρήγορα, μας σκάσω το αυγό. Μα δεν γίνεται. Ένα ή δύο. Αποκλείεται. Ένα ή δύο. Έτσι δύο αυγουλάκια. Θα λιώσουμε, κάτσε γιατί μου μιλάνε και από πάνω, θα τρελαθούμε στο τέλος. Θα λιώσουμε το αυγό, θα σπάσουμε το αυγό μέσα πολύ καλά. Έχει και θα ρίξω. Είναι κίτρινη τώρα που ναι, βλέπετε, βέβαια. Βλέπετε, παιδιά, σήμερα γιατί δεν τα βλέπετε καλά, πού είναι ο γερανός. Εδώ θα πέσει μέσα και το τυράκι, θα βάλω το τυρί μου μέσα, ένα φλιτζάνι τυρί, άμα θέλω μπορώ να κρατήσω και λίγο να το βάλω μέσα στο υπόλοιπο φαγητό μου. Και πάμε τώρα, φέη μου. Ο κιμάς, η αλήθεια είναι, δεν θέλει μόνο 5 λεπτά τώρα που σας τον έχω εγώ εδώ, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Ο κιμάς θέλει ένα τεταρτάκι για να κατεβάσει και να πιει όλα τα υγρά του, να γίνει στεγνός και δεν θα ξεχάσω βέβαια και αλάτι και λίγο πιπέρι. Την μπεσαμέλ, παιδιά, έχει γίνει εδώ. Τέλεια. Δείτε, τσιχλένια, έχει το τυράκι της μέσα και είναι λουκούμι. Τέλεια. Λοιπόν, θα σβήσω και τον κιμά μου τώρα, θα βγάλω από μέσα όλα τα μυρωδικά και πάμε να παίξουμε τώρα. Στα βάλουμε εδώ. Πάμε για παιχνίδια. Έχω εδώ
Άρα έχεις τρεις κατσαρόλες. Έχω τρεις κατσαρόλες τώρα, ναι. Δώσε μου το. Ο κιμάς με την ντομάτα, το καροτάκι και το κρεμμύδι. Τη μισή μου κρέμα τη ρίχνω μέσα στα μακαρόνια. Δώσε. Ό,τι μακαρόνι θέλετε, βάλτε. Και με το κοφτό είναι ωραίο, ελληνικό. Το κιμά μου το ρίχνω μέσα στο μακαρόνι. Παναγία μου, τέλειο είναι αυτό που σας λέω. Όσο κρυώνει είναι ακόμα πιο ωραίο, ε. Μα, τρώγεται, είναι πίτα που τρώγεται και κρύα αυτή. Αυτό. Γιατί έρχονται και δένουν και σφίγγουν όλα πάνω στο μακαρόνι. Έτσι, μπράβο. Δένουν όλα μαζί. Όλα μαζί τα ανακατεύω και εγώ απλά έχω κρατήσει τη μισή κρέμα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το φύλλο μας τώρα. Και πώς είναι, δεν πανιάζει το φύλλο. Φύλλο κρούστας πολύτικο. Φύλλο κρούστας πολύτικο της Αλφα. Λεπτό, πολύ λεπτό φυλλαράκι και για φαγητά και για γλυκά. Έχουμε δείξει πολλές φορές γλυκό με αυτό το φύλλο. Είναι χωρισμένο σε δύο πακετάκια. Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ένα σήμερα, το άλλο αύριο. Εδώ και τα δύο χρησιμοποιείς. Εδώ έχω βάλει και τα δύο πακέτα, ναι. Είναι μια μεγάλη πίτα. Είναι τεράστιο το ταψί μου. Τεράστιο, και αλλά... σας έχω κόψει και τεράστια κομμάτια, εντάξει. Τραγανό, τραγανό. Ναι, σας έχω κόψει τεράστια κομμάτια. Είναι τραγανό το φιλαράκι μου. Κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι. Έτσι, ωραία. Πολύ ωραία, αργύρω. Αλλά έτσι, όπως είπες εσύ, με μικρά-μικρά κυβάκια, ας πούμε. Και το έχω κόψει τεράστια κομμάτια, εντάξει. Σας το έχω βγάλει σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Είναι... Μπορείτε να κάνετε πολύ μικρά και να τα πιάνουν απλά. Να πιάνονται, με το χέρι δηλαδή. Λοιπόν, ένα ταψί θέλουμε τώρα. Μπορείτε να βάλετε ένα μεγάλο ταψί σαν αυτό που σας έχω δώσει εγώ. Ή το ταψί της κουζίνας σας μπορείτε να βάλετε. Το άλλο ταψί που είναι, Ευαγγελή. Πάνω. Να ψάξω. Απλά αυτό δεν είναι καλό. Ομορφιά μου, σε δύο λεπτάκια δεν προλαβαίνω. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχω πεθάνει. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό το ταψί. Ασυφέ, βρήκα ταψάκι. Βρήκες. Ναι, ναι. Προτιμώ όμως, σας έχω πει πολλές φορές, να χρησιμοποιείτε αυτά τα ταψιά. Όταν κάνετε μία, τώρα αναγκαστικά θα βάλω ένα κεραμικό ταψί. Τα κεραμικά ταψιά είναι πολύ ωραία να σερβίρετε ένα παστίτσιο, αλλά όχι μια πίτα. Γιατί δεν ψήνουν πολύ σωστά. Ενώ ένα τέτοιο ταψί, τα ταψιά του φούρνου μας, ας πούμε, ψήνουν τέλεια το φύλλο και το κριτσανίζουν γύρω-γύρω. Ανοίξτε μου εδώ. Εδώ. Τα μαχαίρια τα βρήκαμε. Όχι. Τα μαχαίρια εξαφανίστηκαν. Έχουν πάρει τα μισά εργαλεία. Μας έχουν πάρει τα ταψιά μας, τα μαχαίρια μας. Τίποτα δεν μας έχουν αφήσει. Τίποτα δεν έχει μείνει εδώ. Λοιπόν, βάζω κάτω τα 7 φύλλα και τα υπόλοιπα φύλλα πέφτουν από πάνω. 7 φύλλα κάτω, τα υπόλοιπα από πάνω. Λαδώνω ελαφρά, το λαδάκι μου είναι στο πλάι. Λαδώνω το ταψί μου. Και αρχίζω και στρώνω φυλλαράκια. 7 φύλλα κάτω, τα υπόλοιπα από πάνω. Σας το ξαναλέω. Έχει 7 φύλλα κάτω, ε. Πολύ λεπτά είναι. Είναι πολύ λεπτό. Το φύλλο είναι σχεδόν αέρινο. Το φύλλο είναι σχεδόν αέρινο. Και είναι τέλειο και για γλυκά τώρα που το τράβηξα εδώ και μου κόπηκε. Και μη στεναχωριέστε και να κοπεί και να. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα θα παίρνετε κομμάτι και θα βάζετε εκεί που λείπει. Εδώ, ας πούμε, μπορώ να βγάλω ένα κομμάτι από εδώ και να συμπληρώσω. Άμα κλείσω και το δεύτερο φυλλαράκι μου, να συμπληρώσω εδώ. Εδώ, ας πούμε, το κόβω. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή. Και το βάζω δίπλα. Εδώ που δεν έχω. Και κόβω και μικρότερο και βάζω εδώ. Μη σας ανησυχεί αυτό. Έτσι έκανα και τη μεγάλη πίτα. Το φύλλο το πάτιο που θέλετε εσείς. Έτσι κι αλλιώς από πάνω την κόβουμε. Για να μην τρώμε χρόνο με το στρώσιμο των φύλων τώρα, βάζω εγώ άλλο ένα φύλλο κάτω. Να θυμάστε όμως ότι είπαμε 7 κάτω και τα υπόλοιπα πάνω. Το μισό μείγμα θα πέσει μέσα. Απλώστε το ωραία να πάει έτσι ωραία παντού. Παναγία μου. Η κρέμα η υπόλοιπη θα μπει στη μέση. Θέλω μεγάλο ταψί. Θέλω μεγάλο ταψί, σας το τονίζω. Μέσα η υπόλοιπη κρέμα. Παναγία. Μέσα το υπόλοιπο ζυμαρικό, που όμως είναι πολύ, πολύ για, για αυτό το ταψί, δεν θα βάλω άλλο. Για το βλέπετε. Μένει το σχεδόν άλλο τόσο. Είναι. Μένει άλλο τόσο. Θα κλείσουμε καλά εδώ. Θα τα κλείσουμε όλα ωραία. Και θα βάλεις άλλα 7 από και πάνω. Και από πάνω θα βάλω τα υπόλοιπα. Άλλα 5 φύλλα από πάνω. Όσα φύλλα περισσέψουν, από τα 7 θα μπουν πάνω. Και πόση ώρα χρειάζεται για λοιπόν, να ψηθεί? Λοιπόν, θέλει γύρω στα 50 λεπτά με 55, θα το δείτε. Θέλει να ρονδίσει καλά το φυλλαράκι, να ψηθεί σωστά και από κάτω. Μπορείτε να τη βάλετε, επειδή έχει αρκετή υγρασία μέσα, μπορείτε να τη βάλετε και στον αέρα αν θέλετε. Αν έχετε και αέρα και αντίσταση, προτιμώ να μπει στην κάτω σχάρα, στον αέρα, στην κάτω αντίσταση.
αέρα και κάτω αντίσταση και να μείνει εκεί για 50 λεπτάκια. Να κριτσανίσει πάνω και κάτω και να γίνει τέλεια. Μόλις την ετοιμάσω, την καλύπτω, κόβουμε σε κομμάτια γιατί μετά είναι δύσκολο να την κόψετε. Μέχρι εντάξει, κάτω το πας στο μαχαίρι. Όχι, όχι, χαράζω μόνο την επιφάνεια. Ας πούμε ότι είναι εδώ, θα χαράξω μόνο για δείξε την μας επιφάνεια. Λίγο τα μικρά πώς εδώ, τα κόβεις. Εδώ. Είναι πιο ωραία να τα σερβίρουμε όλα μαζί. Μικρά κομματάκια. Το κόβεις σε μικρά κομμάτια. Ωραία. Έτσι. Αντί να κάνω τεράστια όπως εκεί, το κάνω σε μικρά. Και να σας πω από πάνω, ραντίζω λίγο, μπήγουμε πολύ καλά μέσα όλα τα φυλλαράκια εδώ. Θα ραντίσουμε με λίγο ελαιόλαδο, γιατί όλα τα φύλλα, να ξέρετε, είτε χοντρά, είτε λεπτά, είτε τα χωριάτικα και χίτης αλφα, είτε το πολίτικο, θέλουν λίγο λαδάκι για να γίνουν τέλεια. Και από πάνω ραντίζω με λίγο νεράκι και μπαίνει στο φούρνο. Και ζεστή και κρύα, φανταστική. Φτιάξτε την όλη για την πρωτοχρονιά, είναι το κάτι άλλο. Και καλή ωραίο χρονιά να έχουμε. Ωραίο. Αυτό μια σαλάτα και το κρέας σου. Είναι φαγητό. Όχι, έχεις γεμίσει το τραπέζι. Κοίτα.